Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μία σημαντική ανακοίνωση που αφορά την πανδημία. Η νέα μετάλλαξη όμικρον μας ανησυχεί και μας καλεί σε επιφυλακή, γιατί μας υπενθυμίζει ότι ο κορονοϊός μπορεί να μας ευνηδιάζει συνέχεια όσο βρίσκει έδαφος να επιζεί, ιδίως μεταξύ των ανεμβολίαστων. Ενώ και οι γιορτές που πλησιάζουν με το κλίμα τους, τα οικογενειακά τραπέζια και τις κοινωνικές εξόδους διαμορφώνουν συνθήκες που πιθανόν να ευνοήσουν την αναζωπήρωσή του. Για τη μετάλλαξη όμικρον θα ξέρουμε περισσότερα σε 2 εβδομάδες περίπου. Αργά ή γρήγορα όμως είναι βέβαιο ότι θα κάνει την εμφάνισή της και στην Ελλάδα. Γι' αυτό και πρέπει να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε την πολιτική μας με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα. Πρέπει με άλλα λόγια να κερδίσουμε χρόνο. Εμβολιασμοί, πολλά τεστ, εφαρμογή του πιστοποιητικού εμβολιασμού και μέτρα ατομικής προστασίας. Αυτή είναι η απάντηση και όχι ένα lockdown, το οποίο κάποιοι προεξαφλούν, χωρίς να μπορούν να κρύψουν συχνά τη χερεκακία τους. Και παρά τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, θα μιλήσει στη συνέχεια και ο Υπουργός Υγείας να παρουσιάσει την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η πολιτική μας, τουλάχιστον ως προς τους εμβολιασμούς τον τελευταίο μήνα, φαίνεται να αποδίδει. Ήδη 3 στους 4 Έλληνες άνω των 12 ετών έχουν επιλέξει να θωρακιστούν με το εμβόλιο. Η χώρα μας σήμερα είναι δεύτερη στην Ευρώπη σε ρυθμό καθημερινών εμβολιασμών που αφορούν την τρίτη δόση. Και μόνο τις τελευταίες εβδομάδες, τα συνολικά ραντεβού πρώτης και τρίτης δόσης ξεπέρασαν τα 2 εκατομμύρια. Πάμε με άλλα λόγια καλύτερα, αλλά όχι όσο πρέπει και όχι όσο θέλουμε. Γιατί ενώ όλες οι ηλικιακές ομάδες ανταποκρίνονται, υπάρχει μία μόνο η οποία επιμένει να καθυστερεί. Από τους 580.000 ανεμβολίαστους συμπολίτες μας άνω των 60 ετών, δυστυχώς μόνο 60.000 έσπευσαν να εμβολιαστούν εντός του μήνα Νοεμβρίου. Και είναι κυρίως οι άνω των 60 οι οποίοι νοσηλεύονται και δυστυχώς πολλοί από αυτούς χάνονται. Και όπως έχουμε πει πολλές φορές, είναι άδικοι θάνατοι. Στην προστασία λοιπόν ακριβώς των συμπολιτών μας, αυτών των συμπολιτών μας, στρέφουμε τώρα την προσοχή μας. Γι' αυτό το λόγο και ο εμβολιασμός τους καθίσταται στο εξής υποχρεωτικός. Είναι μια απόφαση που πρέπει να σας πω ότι με βασάνισε προσωπικά. Αισθάνομαι ωστόσο βαρύτερη την ευθύνη μου να σταθώ δίπλα στους πιο ευάλωτους, έστω και αν ίσως πρόσκαιρα δυσαρεστηθούν. Δεν έχω καμία απόλυτος αμφιβολία ότι με αυτή μας την πολιτική απόφαση θα σωθούν ανθρώπινες ζωές. Γιατί ο εμβολιασμός αναδεικνύεται σε κάτι περισσότερο από υποχρεωτικός. Σώζει ζωές. Είναι αναγκαίος για την υγεία. Είναι πια αναγκαίος για ολόκληρη την κοινωνία. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες λοιπόν άνω των 60 ετών που δεν έχουν εμβολιαστεί θα πρέπει έως τις 16 Ιανουαρίου, επαναλαμβάνω 16 Ιανουαρίου, να έχουν κλείσει το ραντεβού τους, να κάνουν την πρώτη δόση, θα έχουν απόλυτη προτεραιότητα στο σύστημα για να εμβολιαστούν πρώτοι. Διαφορετικά, κάθε μήνα θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ, το οποίο θα βεβαιώνεται άμεσα από την ΑΔΕ. Και με νόμο, τα χρήματα αυτά θα συγκεντρώνονται σε ένα ειδικό ταμείο, το οποίο θα χρηματοδοτεί τα νοσοκομεία μας.